Πάω στον κύριο Γιώργο Αδαλή, ο οποίος είναι οικονομέτρης αναλυτής και με αφορμή το ότι το Κατάρ τώρα, ελέω Εύας, Καϊλή, είναι στο επίκεντρο, αλλά σας θυμίζω ότι το Κατάρ με τον κύριο Αδαλή ήταν πάντα στο επίκεντρο από τη Ρόσνεφτ μέχρι τις έρευνες υδρογων ανθράκων στην Κύπρο, να μην ξεχνιόμαστε, και μέχρι τις αγορές που ήθελαν να κάνουν στο Ιόνιο, για να μην ξεχνιόμαστε, και μέχρι ήταν πάντα στο επίκεντρο. Απλά τώρα μάλλον είναι από αυτούς που δεν πέσαν από τα σύννεφα με το τι γίνεται και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί φοβάμαι ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Έκανα έτσι ένα μακρύ πρόλογο, πας από τον ακροατή το Φώτη, γιατί λέμε Qatar Gate και πολλοί πέφτουν από τα σύννεφα, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είστε από αυτούς που έχουν πέσει από τα σύννεφα. Τώρα μόλις ανέβηκα από την αυλή μου και πήγα να μαζέψω, και κάθε μέρα κατεβαίνω στην αυλή το πρωί εδώ στην Καλαμαριά και μαζεύω καμιά πενταριά που έχουν πέσει από τα σύννεφα το βράδυ, κύριε Σαχίνη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολλούς. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι πολύ βαρύτερο από όσο φανταζόμαστε. Ναι. Αυτό που θα σας πω με σιγουριά είναι ότι βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου που έβλεπαν και οι ναύτες στο Τιτανικό. Αυτή είναι η ποσόστοση στη οποία βλέπουμε. Και να σας πω και κάτι, επειδή έχω ασκήσει δρυμία κριτική στο μπλοκ το μονοπωλιακό, το ενεργειακό, από πολύ παλιά χρόνια που με φιλοξενείτε, πριν το 18, πριν το 17, όταν μιλούσα για το μονοπόλιο Γερμανίας-Ρωσίας στο ενεργειακό και φαινόταν λίγο περίεργα αυτά που έλεγα, το οποίο στην ουρά του υπήρχε η Τουρκία, το Αζερβαϊτζάν και το Κατάρ. Όχι ότι έχει αλλάξει τίποτα από τότε, απλά τώρα φαίνεται ότι κάποιοι αποφάσισαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την ξετσιποσιά των 14.500 λομπιστών που περιφέρονται καθημερινά στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου και των οργάνων και έχουν μετατρέψει τους εαυτούς τους ισχυρότερους πόλους εξουσίας από τους ίδιους αυτούς που εκλέγουμε και τους στέλνουμε εκεί να παίρνουν αποφάσεις. Κάποιοι λέτε αποφάσισαν ενδεχομένως για λογαριασμό άλλων λόμπι. Γιατί έχουμε γίνει καχύποπτοι με τους πάντες πια, το καταλαβαίνω. Προφανώς. 14.500, αυτή δεν είναι λόμπι του Κατάρ, της Τουρκίας ή όλων αυτών. Προφανώς. Έχουν διάφοροι. Οι Κινέζοι, ας πούμε, πρωταγωνιστούν. Ίσως να έχουν το πιο ισχυρό λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν τους εξαιρούμε αυτούς. Mm. Και βέβαια, εγώ δεν το βάζω με την έννοια του κράτους, ας το πούμε έτσι, αλλά του συμβολέου του contract που αναλαμβάνει ο κάθε λομπίστας. Δηλαδή, μπορεί να είναι, να σου πω κάτι που έχει συμβεί σε μένα. Το έχω δει με τα μάτια μου, το έχω ζήσει. Έχω συναντήσει, ας πούμε, Καταριανό λομπίστα κατά του Κατάρ, διότι προωθούσε ΑΠΕ. Μάλιστα. Οπότε βλέπετε ότι και η εθνικότητα σε αυτά τα πράγματα δεν έχει και η σπουδαιότερη αξία. Η σπουδαιότερη αξία είναι τι είδους συμβόλαιο υπογράφει αυτός που υπογράφει με τον ανάδοχο του. Αυτό είναι. Έχουμε καταντήσει πλέον η οσμή στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αντέχει. Και το τελευταίο καιρό έχει παραγίνει όταν μια χώρα 3 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως είναι το Κατάρ, να μπορεί και να ασκεί τόσο μεγάλο είδους πιέσεις, όχι τώρα. Από το 2010 σας υπενθυμίζω ότι αυτό ξεκίνησε ως μια ιστορία με πολύ ποδόσφαιρο, Κλωτζεσκούφη. Που ξέρετε, στο ποδόσφαιρο είμαι λίγο άσχετος, δεν ξέρω τι είναι το offside, τι είναι, αλλά όμως κάποια πράγματα πέριξ του ποδοσφαίρου, όταν το ποδόσφαιρο μετατρέπεται σε πολιτική ή σε όργανο γεωπολιτικής, τα ξέρουμε, τα αναφέρατε στην εισαγωγή σας που προλογίσατε. Ξεχνάμε, ας πούμε, ότι 2 Δεκεμβρίου του 2010 η FIFA ανέθεσε τη διοργάνωση των κυπέλων το 18 στη Ρωσία και το 22 στο Κατάρ. Διαδοχικά. Διαδοχικά σας το λέω αυτό. Και μάλιστα το Κατάρ, ξέρετε ποιον νίκησε? Νίκησε την Αμερική, τη ΣΥΠΑ. Με ένα σκορ 14-8. Μέσα στη FIFA. Ποιο το περιμένει κανένας αυτό το πράγμα? Εσείς τι πιστεύετε τώρα, ότι αυτό το έχουν ξεχάσει επειδή έγινε το 10? Οι άλλοι, λέω τώρα.
ή ξεχάσανε τι έγινε αργότερα με την υπόθεση του Σεπ Μπλάτερ, πώς εξελίχθηκε αυτό και γενικά με τα μέλη της FIFA. Για πείτε μου, πού είναι όλοι αυτοί τώρα? Έχουν την ίδια λάμψη που είχαν παλιότερα, τότε που έπαιρναν αυτές τις αποφάσεις? Όταν ο ίδιος ο Ομπάμα, καταφέρθηκε σε όλα αυτά μετά το αποτέλεσμα το 14-8 αυτό και μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για το τι συνέβη εκεί πέρα, πράγμα πρωτάκουστο, ο Ομπάμα ποτέ δεν μιλούσε έτσι. Να τα ξαναθυμηθούμε? Όχι, δεν είναι ο σκοπός να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο, γιατί η ιστορία αυτή είχε και εξέλιξη. Πολλά πράγματα γίνανε και το 15, το 17, καταγγελίες για θανάτους, για χίλια δυο, για μετανάστες, 6.500 μετανάστες εργάτες. Το οποίο τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Έτσι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Τα οποία όμως κατά ένα περίεργο τρόπο, άμα δείτε, δεν αξιολογούνται πέραν του δεν. Δηλαδή, γίνανε αυτά τα πράγματα. Γιατί. Κυρία Δαλή, επειδή... Είναι ο παθητέρος λόγος. Δηλαδή, ήθελε δηλαδή το Κατάρ να πάει να διεξάγει το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα, ας πούμε, το Μουντιάλ, να το πω έτσι, και εγώ για αυτό το πράγμα, ή υπάρχει βαθύτερη αιτία? Εκεί πρέπει να καταλήξουμε, κύριε Σαχίν. Αν μου επιτρέπετε, οι βαθύτερες αιτίες που μια χώρα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έχει πλουτίσει τόσο πολύ, που έχει αποκτήσει 60.000 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα και έχει θριαβεύσει σε πολλούς τομείς, και μπράβο τους, αλλά φαίνεται ότι εδώ το χρήμα ρέει άφθονο και οι πιέσεις, το πολιτικό λόμπινγκ είναι πολύ πάνω από το όριο που μπορεί να δεχτεί κάποιος και να πει ότι οκ, εδώ έχουμε να κάνουμε μια εμπορική πράξη. Είναι πολύ πάνω και φαίνεται αυτό από το πρόσφατο με τις βαλίτσες, με τα σακούλες, με τα χρήματα. Ναι, κάποιος θα σκεφτεί, και οφείλω να σας ρωτήσω γιατί το κατέχετε καλά αυτό το σπορ. Για το ποδόσφαιρο μπορεί να μην ξέρετε το offside, αλλά λοιπόν. Καλά ρε παιδί μου, με βαλίτσες που θυμίζουν κούτες Pampers, έτσι πληρώνουν? Χτες το βράδυ έβλεπα το βίντεο με τον Κοσκοτά που περιέγραφε γιατί διάλεξε την κούτα το Pampers. Ναι. Έτσι. Ναι, έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται, γιατί από ένα σημείο και μετά και οι διατραπεζικές συναλλαγές δεν είναι ασφαλείς, ειδικά στη σημερινή εποχή. Άρονται πάρα πολλά άδυτα και άβατα. Τώρα υπάρχει, αν το θέλετε, και το δημοσιεύω στην προσωπική μου σελίδα, και μια ιστορία ενός Ισπανού εισαγγελέα. Το είδα πολύ γρήγορα σήμερα το πρωί, που μιλάει για 70, γράφεται στο Adalys.gr, γράφεται... Για 66. Εντάξει, 70 εκατομμύρια ευρώ σε τράπεζα στον Παναμά. Ναι, κατάλαβα. Είναι πολύ γνωστή τράπεζα. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Με συγχωρείτε, μισό λεπτό, κύριε Δαλή. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι. 70, δηλαδή η κυρία Καηλή θα τα φορτωθεί όλα. Θα πει κάποιος, είναι μόνο η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι, αλλά είναι μόνο, ή πάμε και πιο πάνω? Πιστεύω ότι είναι πιο πάνω η υπόθεση. Πιο πάνω είναι, μάλιστα. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και εντάξει, δεν χρειάζεται κάποιος να ξέρει και πολλά γράμματα, αρκεί να δει τα πρόσωπα κάποιων πολύ πιο ψηλά ειστάμενων όταν δίνουν συνεντεύξεις πριν το σκάνδαλο και μετά το σκάνδαλο. Προδίδουν πολλά συναισθήματα, κύριε Σαχίνη. Πάρα πολλά συναισθήματα. Και να σας πω και κάτι, και η ίδια η κυρία Καηλή μιλήσει για προδοσία. Με πρόδωσαν. Πρέπει να το δούμε το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς δεν είμαστε δικαστές να προδικάσουμε τι θα κάνουν. Όχι, δεν είμαστε δικαστές, αλλά αν τα πρόσωπα αυτά είναι πρόσωπα που έχουν και ελληνικό χρώμα, μας αφορά σε σχέση με τον ρόλο του Κατάρ και την Τουρκία. Το καταλαβαίνετε. Έχουμε γίνει ρεζίλ. Με συγχωρείτε πολύ. Έχουμε γίνει ρεζίλ. Εγώ τόσα χρόνια φωνάζω και δεν γράφω, δεν παίρνω πουθενά απαντήσεις. Δηλαδή, όχι μόνο για την κυρία Καηλή και τις θέσεις που πήρε υπέρ του Κατάρ, για οποιοδήποτε παίρνει θέσεις υπέρ του Κατάρ. Για ποιο λόγο ένας Έλληνας να πάρει θέσεις υπέρ του Κατάρ? Με συγχωρείτε δηλαδή. Επειδή η Τουρκία είναι το μαντρόσκυλο του Κατάρ και έχει τη μεγαλύτερη βάση εκτός Τουρκίας με 5.000 άτομα εκεί. Αυτός δηλαδή είναι ο λόγος για να υποστηρίζουμε εμείς το Κατάρ? Γιατί το πρώτο φορτίο, κύριε Σαχίνη, στη Ρεβιθούσα, όταν αναβαθμίστηκε και μπορούσε να δέχεται πολύ μεγάλα πλοία, ήταν από το Κατάρ? Πείτε μου. Δεν σας λέω κάτι μυστικό. Όλη η αγορά το ξέρει. Και δεν μιλάω τώρα, μιλάω από η εποχή του Τσίπρα που συνέβη αυτό.
Γιατί είχαμε κάτι κερδίσει εμείς από την περίπτωση που είδαμε το Κατάρ έδωσε ή παρέδωσε δύο μοίρες Ραφάλ στην Τουρκία προκειμένου οι Τούρκοι πιλότοι να εκπαιδευτούν πώς θα αντιμετωπίζουν τα υπερσύγχρονα ελληνικά μαχητικά τα Ραφάλ. Άρα συνεχίζεται διαχρονικά, γιατί τώρα τα business με το Κατάρ τα κάνει παρούσα η κυβέρνηση. Αυτό μου λέτε. Διαχρονικά. Το Κατάρ που βοηθάει την Τουρκία αυτή τη στιγμή σε τρεις κέρυες περιπτώσεις. Η μία που μπήκε στο χρηματιστήριο, στο Μπόρσα και έκανε τη μεγαλύτερη επένδυση. Και από τότε ξεκίνησε το ράλι του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, για το οποίο δεν μιλά κανένας, κύριε Σαχίνες. Και λες και γίνεται σαν ένα άλλο πλανήτη. Από τις 700 μονάδες, ένα χρηματιστήριο πήγε στις 5.300, είναι δίπλα μας και το συζητάμε. Δεν βοήθησε το Κατάρ εκεί. Δηλαδή, εμείς γιατί βοηθάμε? Μήπως επειδή το Αλτζαζίρα, που ανήκει στην οικογένεια Αλθάνη, που διοικεί το Κατάρ, έβγαλε με αυτό τον καταδρομικό τρόπο την ιστορία με τις βίζες στην Κύπρο? Ήταν φιλική κίνηση αυτή ή δημοσιογραφική? Γιατί αν ήταν δημοσιογραφική, με συγχωρείτε κύριε Σαχίνη μου, αλλά δεν είδα εγώ το Κατάρ, συγγνώμη, το Αλτζαζίρα, να πάει να κάνει και μια δημοσιογραφική έρευνα στα Τέρξεν Κάικος, που όπου να είναι θα ονομαστούν Τέρξεν Κατάρ. Γιατί εκεί, όποιος έχει 500.000 δολάρια, αγοράζει ένα διαβατήριο και το ανοίγει πόρτα σε 140 χώρες. Έχουν τα Τέρξεν Κάικος καλύτερο διαβατήριο, δίκτυο διαβατηριακό, από ό,τι έχει η Κύπρος. Δεν πήγε το Αλτζαζίρα εκεί όμως. Και τώρα θέλουν να τις δώσουν, λέει, και τουριστικές περιοχές φιλέτα, όπως τη Ζάκυνθο, για να γίνουμε πιο πολύ φίλοι με το Κατάρ. Μάλιστα, εκεί έχει ξεσηκωθεί η Ζάκυνθος. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Καλά κάνετε. Με συγχωρείτε πολύ, δηλαδή. Όταν μιλάμε για δημοσιογραφία, είδατε εσείς το Αλτζαζίρα να γράψει έστω και ένα μονόστιλο για την υπόθεση Καϊλή? Όχι, εδώ το Κατάρ λέει τώρα ότι θα ξαναδεί την ιστορία του φυσικού αερίου με την Ευρώπη. Ναι, γιατί να την ξαναδεί? Το Κατάρ ήταν τόσο φιλικό με την Ευρώπη που εκβίαζε. Και στη δικιά σας εκπομπή, όταν συζητούσαμε για τα LNG, αν θυμάστε, σας είχα πει, δεν έχει πολύ καιρό, μέσα στην ενεργειακή κρίση ήταν, σας είχα πει ότι αν είναι δυνατόν μια χώρα όπως το Κατάρ να πηγαίνει, να παρίσταται ο Biden και να, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και να λέει δώσε λίγο αέριο στην Ευρώπη, να λέει το Κατάρ δεν έχουμε, έφυγε ο Biden και μετά πήγανε οι Ευρωπαίοι, οι δικοί μας, και είπε το Κατάρ δεν έχω να σας δώσω γιατί είμαι δεσμευμένο με μακροπρόθεσμα συμβόλαια στις ασιατικές αγορές, κυρίως στους Κινέζους, αλλά αν όμως κάνετε μακροπρόθεσμα συμβόλαια μαζί μας, θα σας δώσουμε. Σωστά, σωστά το θυμάστε. Λέει αλλά εδώ, το θυμάμαι. Λέει εδώ ο κύριος Λύκος που σας ακούει, καλημέρα λέει. Νομίζω, ακούγοντας και τον κύριο Αδαλιούτη, για μια φορά ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελέω Γερμανίας, έκανε commodity, ενώ Κατάρ, Κίνα, Ρωσία έκαναν γεωστρατηγική. Εμείς κάναμε οικονομία για την οικονομία. Το Κατάρ έχει διεισδύσει πλήρως στη Γερμανία, Volkswagen, τράπεζες και real estate, όπως και στα κρυπτονομίσματα που πρόεδρος της Επιτροπής ήταν πάλι η κυρία Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, μετά κρυπτοκάρες και φωνάζα τότε υπέρ των κρυπτονομισμάτων και δεν άκουγε κανένας τη δικιά μου την πρόβλεψη, το προβλεπτικό μοντέλο που μιλούσε από το Σεπτέμβριο του 2021 για crash των κρυπτονομισμάτων. Γιατί τα κρυπτονομίσματα, κυριότερα από αυτά τα μεγαλύτερα, είναι ενεργοβόρα και θα συνδεόταν άμεσα με την ενεργειακή κρίση. Τώρα το λένε όλοι, κύριε Σαχίνη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι τώρα έχουν διαλυθεί οικονομικά κόσμος και κοσμάκης, που δεν τους επέτρεψαν να πιστέψουν ότι η θεωρία μου για τη ασύνδεση ενέργειας με τις ναυαρχίδες των κρύπτο ήταν σωστή. Μέχρι και ρολόι τους βγάλαμε για την κατανάλωση, ειδικά του bitcoin. Και τότε ήμουν ο τρελός του χωριού, μην πειράξει τα bitcoin. Ορίστε τώρα ποια είναι τα αποτελέσματα. Ορίστε, δεν είναι θέμα να πούμε ότι εμείς σας τα λέγαμε. Όχι, το θέμα είναι όταν κάποιος λέει μία γνώμη η οποία στοιχειοθετείται με βάση μια επιστημονική μελέτη που έχει κάνει, πρέπει να τον ακούμε. Αν λοιπόν ο κόσμος θέλει να ακούει την Καϊλή, θέλει να ακούει τον ένα, θέλει να ακούει τον άλλον, επειδή είναι πιο λαμπερά πρόσωπα, τότε να αναλάβει και τις ευθύνες που το αναλογούν. Εσείς έχετε πει βέβαια ότι τα κρυπτονομίσματα κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν, θα είναι συστημικά, ασχέτως πώς θα ονομαστούν, και τότε θα δούμε κι άλλα. Να πω κάτι για κάποιους ακροατές που έχουν μια απορία. Θέλω να το επαναλάβω για πολλωστή φορά, γιατί οι καλοπροαίρετοι, εντάξει, υπάρχουν και οι κακοπροαίρετοι. Ο Βήχας του κυρίου Αδαλή είναι εγγενής ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε μετά από μια συμμετοχή του σε μια προσπάθεια διάσωσης ανθρώπων σε πυρκαγιά.
Και πήρε σταχτή μέσα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά, δηλαδή. Δεν είναι. Έτσι, το λέω και για τους καλοπροαίρετους, αλλά και για τους κακοπροαίρετους που πολλές φορές βλέπω στο YouTube σχολιάζουν το βήχα. Λοιπόν, τώρα. Εγώ ευχαριστώ πάντως και τους καλοπροαίρετους και τους κακοπροαίρετους, αλλά στα επόμενα δύο χρόνια θα έχει διορθωθεί. Τουλάχιστον έτσι μου λένε οι γιατροί. Αλλά εντάξει, μαζί πάμε πέντε μέρες με ταλαιπωρή συνάχη. Τώρα, ακούστε, κύριε Αδαλή, εδώ. Ποιο θα έπρεπε λοιπόν ο κόσμος να αντιληφθεί ότι είναι το χοντρό θέμα εδώ? Το κυρίως χοντρό είναι η σχέση των αγωγών και του LNG. Αυτό είναι το θέμα. Τα υπόλοιπα λύνονται σιγά σιγά, ξέρετε. Αναγκαστικά θα λυθούν. Τώρα στο γεωπολιτικό το παιχνίδι, αν σταματήσουμε να βλέπουμε τις γωνίες του κάδρου και πούμε να δούμε στη μέση, είναι πώς θα φτιάξουμε τώρα το balance, την ισορροπία που λείπουν οι αγωγοί της Ρωσίας, Nord Stream 1 και Nord Stream 2, με το LNG που χρειαζόμαστε. Γιατί χρειαζόμαστε LNG, χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Και από πού θα το αγοράσουμε? Το ερώτημα που τίθεται, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει, κύριε Σαχίνη, και το έχω αναλύσει σε άρθρα μου πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα, είναι ότι το Κατάρ δεν είναι απλά αυτό που λένε σκοπίμως, πιστεύω κάποιοι, ότι είναι ανταγωνιστής της Ρωσίας. Συγχωρέστε μου, θα το πω, αυτά είναι μπούρδες. Το Κατάρ είναι στρατηγικός εταίρος της Ρωσίας. Και πάντοτε κατήχε μετά την ιδιωτικοποίηση, το πρώτο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης του Πούτιν, όταν ανέλαβε ο Σρέντερ, πρόεδρος της Ρωσνεφτ, προγερμανός καγκελάριος, κατήχε δύο θέσεις στο ΔΣ της Ρωσνεφτ, το Κατάρ, με δύο απαστράπτοντες επιχειρηματίες που είχαν σχέσεις με τις ανεξάρτητες αρχές και τις κρατικές αρχές του Κατάρ. Και με ένα περίεργο τρόπο η Ροσνεφτ, ξέρετε, από τις 24 Φεβρουαρίου είχε τη μοίρα του Russia Today. Δηλαδή έψαχνε στη Ροσνεφτ για να δεις ανακοινώσεις, δεν μπορούσες να τη βρεις με τον κανονικό τρόπο, γιατί ήταν μπλοκαρισμένη και αυτή. Το Σεπτέμβριο που δέχτηκε και αποδέχτηκε ο Γκέρχαρντ Σρέντερ να φύγει, να παραιτηθεί, η Ροσνεφτ, το site της, δουλεύει κανονικά. Αλλά δεν παρατήρησε κανένας, κύριε Σαχίνη, ότι ποιος είναι ο νέος πρόεδρος της Ροσνεφτ. Ποιος είναι? Κάποιος Ρώσος. Της Ροσνεφτ. Κάποιος Ρώσος. Είναι ο κύριος Μπερμπαχτή, ένας εξίσου πολύ καλός και σπουδαίος καταριανός πετρελαιάς. Ο πρόεδρος της Ροσνεφτ είναι καταριανός πετρελαιάς. Μάλιστα. Έτσι το κατάλαβα, έχει τρεις μέσα στο ΔΣ της Ροσνεφτ. Τον πρόεδρο και τους δύο που είχε παλιά. Μάλιστα. Αν αυτό, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτά εμάς που είμαστε μέσα στην αγορά όλα αυτά τα χρόνια, σχεδόν τρεις δεκαετίες, εμάς μας λένε πάρα πολλά πράγματα, από εκεί ξεκινάμε. Αν σε κάποιους δεν λένε κάτι, τότε να ετοιμάζονται κάθε φορά για κουβά τα προβλεπτικά τους. Λέει εδώ ο Βασίλης, ακούγοντάς σας. Οπότε, γιατί τώρα αυτά με τη συμφωνία Κατάρ-Γερμανίας για 2 εκατομμύρια βαρέλια για τα επόμενα 12 χρόνια και παρά τη μεγάλη πράσινη μετάβαση που μας λένε, αφού τους κόψαν και φυσικό αέριο από Ρωσία? Λέει κάτι για σας? Θα σας απαντήσω. Μην πιστεύετε ότι η μονοπωλιακή προνομιακή σχέση Γερμανίας-Ρωσίας με τον Σόλτς τώρα έχει θαυτεί. Εάν είχε θαυτεί και αν ήταν έντιμη η Γερμανία απέναντί μας, που για άλλη μια φορά δεν είναι έντιμη, θα είχαν απαιτήσει να φύγει και από τη θέση του αντιπροέδρου της Ροσνεφτ, ο μεγαλοτραπεζίτης, ο Γερμανός στέλεχος της Dresdner Bank, ο Ματίας Γουόρνινγκ. Είναι εκεί. Δεν έχει φύγει. Ενώ η Αυστριακή ΠΕΞ που χόρεψε το Βάλς και μετά από ένα μήνα την προσέλαβε πρώτη γυναίκα στο δουσού της Ροσνεφτ, και αυτή την είχαμε συζητήσει, έφυγε, αποσύρθηκε. Όπως και τα δύο μέλη της VP, ο Bob Dudley, ο παλιός δηλαδή ο CEO, και ο Bernard Looney, ο νέος CEO, αποσύρθηκαν από θέση του δουσού και αντικατασταθήκαν από κάποιους Ρώσους. Αυτά τα πράγματα είναι τα πρώτα τα οποία πρέπει να δει κάποιος για να ερμηνεύσει τις κινήσεις αγοράς, τις επόμενες κινήσεις. Όχι τι είπε ο τάδε βουλευτής ή τι είπε ο τάδε υπουργός, αυτοί θα πούνε αυτά που θέλουν να πούνε. Ο μόνος ο οποίος λέει την αλήθεια στις περιπτώσεις αυτές είναι η αγορά. Παρακολουθείς την αγορά, παρακολουθείς για στο τελεχό και καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Λοιπόν, και μετά την ανακοίνωση του
και μετά την, δεν έγινε ανακοίνωση. Τοποθέτησε, είναι κανένα δεν είπε τίποτα, του Καταριανού στη θέση του Προέδρου του Κολοσσού που ακούει στο όνομα Ροσνεφτ. Είχαμε και άλλα βήματα πίσω και από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά τον πόλεμο του LNG. Και ένα σπουδαίο βήμα που έκανε η πλευρά της Δύσης, οι ΗΠΑ, ήταν ότι δεν έβαλε ποτέ σε κυρώσεις το ρωσικό LNG. Λέει εδώ άλλος φίλος, η Κίνα μήπως μέσω Κατάρ στεγνώνει την Ευρώπη και κάνει και μουσουλμανική διείσδυση και μάλιστα όλα αυτά σε Ουάν μήπως αντιδρούν και γι' αυτό έσκασε τώρα το σκάνδαλο Κατάρ Γκέιτ στο Ευρωκοινοβούλιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ και βάλαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να καρφώσουν το σκάνδαλο. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά αυτό το οποίο θέλω να το κρατήσουν οι ακροατές σας σε πολύ υψηλό επίπεδο και να το παρακολουθούν αν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα, είναι ότι, προσέξτε, βάλανε, όχι εγώ και εσείς, αυτοί που αποφασίζουν, την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια διαδικασία κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στην οποία εγώ ήμουν από την πρώτη μέρα κάθετα αντίθετος, γιατί ήξερα πού θα οδηγήσει η δουλειά. Δεν θα είχαν καμία επίπτωση οι κυρώσεις, δεν θα είχε καμία επίπτωση στο ταμείο του Πούτιν και αντίθετα προέβλεψα και με νούμερο, με ποσό σε δις δολάρια, πόσο θα κερδίσει ο Πούτιν αντί τελικά να χάσει. Μπορεί δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί έρχονται και βροχή ερωτήματα, θέλω να το πηγαίνετε συνδυαστικά σήμερα. Ναι. Μπορεί, μου λέει κάποιος δηλαδή, με βάση αυτά που λέτε, λόγω του εμπάργκο στη Ρωσία και ρωσικό αέριο να πωλείται μέσω Κατάρ. Βεβαίως. Μάλιστα. Και θα σας το εξηγήσω αυτό. Το Κατάρ με τη Ρωσία. Πονηρεύετε τους ακροατές σιγά σιγά, βλέπετε τα ερωτήματα. Λοιπόν, ελάτε. Μακάρι, άμα συμβαίνει αυτό, είμαι ευτυχισμένος. Το Κατάρ με τη Ρωσία είναι συνέτερη. Στρατηγική συνέτερη. Και το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι, σου λέει ότι εδώ φτωχοποιούμε βία τη μεσαία τάξη της Ευρώπης. Φέραμε ενεργειακό αρμαγεδόνα στην Ευρώπη. Φέραμε ακρίβεια, φέραμε πληθωρισμό, γιατί ο πληθωρισμός και αυτός είναι ενεργειακός. Ρίχνουμε το βιωτικό επίπεδο και για πρώτη φορά φέραμε στην Ευρώπη ενεργειακή ανασφάλεια. Μπαίνει ο άλλος στο σπίτι μέσα και λέει: θα πατήσει το διακόπτη, θα έχω ρεύμα, είμαι πότε. Μισό λεπτό. Αυτοί τα φέραν, ο Πούτιν τα έφερε, ή οι δικές μας κινήσεις. Μάλιστα. Δηλαδή αυτούς. Λοιπόν, και κάναν όλα αυτά. Γιατί? Για να μην δίνουμε, λέει, στον Πούτιν έσοδα περαιτέρω, ούτως ώστε να μην μπορεί να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του στην Ουκρανία. Είναι έτσι, κύριε Σαχίνη? Έτσι, έτσι. Αυτό δεν είναι? Μάλιστα. Εγώ λοιπόν έρχομαι και ρωτώ, καλά, αφού τα κάναμε όλα αυτά για τον Πούτιν και έχουμε αποφασίσει να εξαθλειωθούμε εμείς. Και χρησιμοποιώ επίτηδες αυτή τη λέξη. Να εξαθλειωθούμε εμείς. Ούτως ώστε να αναγκάσουμε τον Πούτιν να αποτραβηθεί από την Ουκρανία, θα πάμε να δώσουμε τα λεφτά μας στο στρατηγικό εταίρο του Πούτιν, δηλαδή στο Κατάρ? Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Αυτό αντιπείτε ότι σε όλα τα προηγούμενα έχω άδικο που σας λέω εγώ και σας λέω ότι μου λέει. Σε αυτό το ερώτημα, νομίζετε ότι δεν τίθεται από τους σκληρούς παίκτες των αγορών αυτό το θέμα, όχι καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε στιγμή? Γι' αυτό έσκασε το θέμα του Κατάρ. Και το θέμα του Κατάρ, αν έμενε στο Μουντιάλ και στις δηλώσεις του Ομπάμα, δεν θα είχαμε κανένα θέμα. Αλλά οι Καταριανοί ξεθάρεψαν και το πήγαν παντού. Οι πιέσεις που ασκούν τα λόμπι για λογαριασμό των Καταριανών πλέον είναι πανίσχυρες. Αυτό μια μέρα θα άσκαγε. Δυστυχώς έσκασε πάνω στην Εύα την Καϊλή και αυτή τη στιγμή παίρνει μπάλα και την Ελλάδα. Για ρίξτε μια ματιά τι γράφουν για μας. Ενώ, να σας πω κάτι, αν κάποιος πει να βαφτίσει αυτό το σκάνδαλο εθνικά, δηλαδή ποια χώρα έκανε αυτό το σκάνδαλο? Ιταλικό είναι, δεν είναι ελληνικό. Ναι, αλλά αντιπρόεδρο Έλληνα είχαμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Και μη σκάσουνε και σε πιο πάνω όργανα, γιατί τσούκου τσούκου τώρα γυρνάει, ξαναήρθαν πάλι σήμερα δημοσιεύματα για επιτρόπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι... Και θα έρχονται συνέχεια, γιατί ξέρετε, το lobbying στις Βρυξέλλες είναι καθημερινή πρακτική. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Εδώ την ημέρα, με συγχωρείτε κύριε Αδαλή, εμείς το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, την επαύριο που έσκασε το σκάνδαλο υπάρχει ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απαραίτητη χρηστικότητα των lobby συμφερόντων κτλ. Δημοσίευμα του ριζοσπάστη, δεν λέω κάτι εγώ δικό μου. Εγώ θα σας πω κάτι. Για το δούλευμα που πέφτει δηλαδή.
έχετε καταλάβει ότι εγώ δεν το βλέπω πολιτικά το θέμα. Ούτε κομματικά, ούτε καν πολιτικά δεν το βλέπω το θέμα. Αυτό το οποίο βλέπω ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος πολίτης είναι ποια η δουλειά της Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και μάλιστα Ελληνίδας να βγαίνει και να εξυμνεί το Κατάρ. Πείτε μου, τι όφελος είχε η Ελλάδα από αυτό το πράγμα? Πείτε μου, τα φορτία που χρειαζόμαστε για LNG μπορεί να μας τα καλύψει άνετα η Αμερική. Ανετότατα. Δεν είμαστε καμιά χώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που χρειάζεται τόσο πολύ φυσικό αέριο, τρελαθούμε κιόλας. Μπορεί να μας καλύψει η Αμερική και πολύ παραπάνω φορτία να δίνουμε και στους γείτονες. Ποια δουλειά μας εμείς τώρα να βγαίνουμε και να λέμε το Κατάρ είναι μια υπέροχη χώρα, να την εξυμνούμε και το Κατάρ να δίνει αεροπλάνα στην Τουρκία και να δίνει και εξοπλισμό και χρήματα στον Ερντογάν και ο Ερντογάν να μας απειλεί όταν μας ρίξει πυράβλους. Πείτε μου. Ναι, ποια είναι λογική σε αυτό το πράγμα? Έχετε θα δίκιο. Πείτε βέβαια, προσέξτε, το ίδιο κάνουμε και στη σχέση Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας. Μάλιστα. Κάνουμε, δεν κάνουμε το ίδιο. Μάλιστα. Αλλά εδώ μου λένε, εδώ πολλοί κόσμοι συγχωρείτε, λέει. Γιατί λέει, μόνο η κυρία Καηλή, δηλαδή η πρόεδρος δεν ήξερε και έμαθε μετά το σκάνδαλο. Ο Έλληνας επίτροπος που πήγε στο Κατάρ τα ίδια δεν είπε, γιατί δεν παρέπεψε. Εδώ τώρα πήγε και ψήφισε σε μια επιτροπή για να ληφθεί μια απόφαση υπέρ του Κατάρ χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου. Και ο ευρωβουλευτής του κυρίου Βελόπουλου πήγε και έκανε το ίδιο. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Μας το είπε ο εμπειρογνώμονας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Πικραμένος, παρουσίασε τις ψηφοφορίες. Συμφωνώ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Το θέμα είναι ότι, και θα επιμείνω σε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι, μπορεί να ακούγεται ας πούμε εντυπωσιακό ή κάποιοι να σοκάρονται όταν να λένε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας από τους 14, είναι δηλαδή ο αξιωματούχος, αυτός είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν λοιπόν εμπλέκεται σε σκάνδαλο δωροδοκίας, δωροληψίας μάλλον, για να είμαστε πιο ζωστοί. Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί σαν είδηση να κρατηθεί. Θα φτάσει σε όλα τα μήκη και πλάτη σε όλα τα ΜΜΕ. Είναι πολύ χοντρό αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όμως, εδώ θέλω να επιμείνω τώρα. Υπάρχουν ακόμα χειρότερες πράξεις ανθρώπων στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες κρατούνται με νύχια και με δόντια πολύ πιο χαμηλά. Και έχω την εντύπωση... Η κυρία Ντελάιεν δεν είναι σε έρευνα στην ιστορία της συμφωνίας στις τιμές με τη Pfizer? Επίσης δεν είναι. Μάλιστα. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα, ξέρετε τι λέει εδώ πέρα όμως ο Κοσμάκης. Κοσμάκης είμαστε. Εμείς τρώμε με κουπόνια. Τα νούμερα, οι θεσμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος της ημέρας υπάρχει κουπόνι και στο βάθος συσίτια με καραβάνα. Εάν, θα σας πω κάτι, εάν ζούσαμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία είχε, εν πάση περιπτώσει, τον τρόπο να λειτουργεί σωστά και ομαλά, θα ζητούσε από την κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να παραιτηθεί για τον εξής απλό λόγο. Διότι ο σύζυγός της έχει αντικρώμενα συμφέροντα με τη θέση στην οποία είναι. Σύζυγός της διοικεί μια αμερικάνικη φαρμακευτική εταιρεία. Όντως τυχαίως και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες έρχεται και παίρνει έργα και απευθείας αναθέσεις. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Δεν μπορεί σε ένα ζευγάρι, σε ένα σπίτι μέσα να είναι ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος. Να πω στον Νικόλα ότι ο κύριος Αδαλής δεν είπε ότι οι Αμερικανοί θα μας σώσουν με το LNG τους και καλώς ήρθε το δολάριο. Είπε ότι αν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα η δική μας ενεργειακή αυτάρκεια, δεν χρειάζεται να πας στο Κατάρ. Αυτό είπε. Δεν είπε με τι τιμή θα το πάρεις. Τα έχει πει παλιότερα, κύριε Νίκο μου, δεν τα έχετε ακούσει. Μη μείνετε, κύριε Αδαλή. Θέλω να προχωρήσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Δίνω εγώ γρήγορα απαντήσεις, γιατί κάποιος κόσμος μπορεί να σας ακούει τώρα για πρώτη φορά. Σίγουρα. Λοιπόν, εδώ λέτε λοιπόν ότι είναι κάτι σοβαρότερο δομικό πια. Είναι το πρόβλημα το οποίο σαπίζει το ευρωσύστημα, τις ευρωυποδομές. Το σαπίζει, κάθε μέρα το σαπίζει. Και αυτό μπορεί να βολεύει, να σαπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να βολεύει πολλούς ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι μπορεί να πληρώνουν για προκειμένου να σαπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κοιτάξτε τι έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή, πού έχουμε φτάσει. Είχαμε ένα ισχυρό νόμισμα και πανίσχυρο σε σχέση με το δολάριο και αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση. Είχαμε μια οικονομία που δεν υπέφερε από επιτόκια, δεν υπέφερε από πληθωριστικές πιέσεις και αυτό υπό αμφισβήτηση. Είχαμε μια οικονομία όπου υπήρχε πολύ χαμηλή ενεργειακή ανασφάλεια και αυτό το διαλύσαμε. Είχαμε μια οικονομία που επιστημιστική κρίση δεν μπορούσε ούτε έξω από την πόρτα να περάσει και αυτό το καταφέραμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να τους διώξουμε από εκεί?
Πρέπει να φύγουν, κύριε Σαχίδη. Πρέπει να φύγουν. Και αυτοί που θα έρθουν, οι καινούργοι, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται ένα μη θεσμοθετημένο όργανο που δεν υπάρχει πουθενά σε καμία καταστατική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Eurogroup, το Euro Working Group, να παίρνει τις αποφάσεις και οι υπόλοιποι να τρέχουν και να πάνε να ψηφίζουν. Θυμηθείτε τι κάναν σε εμάς στην Ελλάδα με αυτό το όργανο, με το Eurogroup. Πώς μας πήραν το σκάλπ, κύριε Σαχίδη. Το σκάλπ μας πήραν. Κοιτάξτε τώρα, μου λένε εδώ, κύριε Αδαλή, μήπως όλα αυτά είναι μπροστά στη νέα ανακάλυψη της πυρηνικής σύνδεξης και της παραγωγής ενέργειας τυράκι στη φάκα. Μπορεί. Δεν ξέρεις. Αυτό, να σου πω, αυτό είναι κάτι που αφορά όλο τον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που έχουμε εμείς αφορούν εμάς. Εμείς είμαστε μια ευρωπαϊκή οικογένεια αποδερυγμένα, που όταν ένα μέλος της πάθει μια ζημιά, δεν φέρεται σαν μητέρα, ειδικά η Γερμανία ή τα όργανα της Ευρώπης, αλλά σαν μητριά. Μας έχουν, γιατί δεν βγήκαμε ακόμα, μας έχουν αυτή τη στιγμή, πάμε για τον 14ο χρόνο, μας έχουν στο γόνατο έτοιμος να μας φάξουν. Και ακολουθούμε πιστά μια πολιτική η οποία είναι εις βάρος, όχι μόνο της μεσαίας, σχεδόν το 90% των Ελλήνων, τους οποίους τους έχουν διαλύσει. Και τώρα αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση που το έπαθε, αυτό που έπαθε η Ελλάδα σε μεγαλογραφία, το πάθαν όλοι τώρα δηλαδή, έρχεται και προσπαθεί να κάνει πράγματα για να δικαιολογηθεί και χρησιμοποιεί μεθόδους οι οποίες δεν οδηγούν ποθενά παρά μόνο στον όλεθρο και στην καταστροφή. Και μπορώ να σας τεκμηριώσω αυτό το πράγμα. Ακόμα και τώρα που είμαστε δηλαδή στο ΚΕΠΕΝΤΕ δεν κάνουν τίποτα ούτως ώστε Για να διορθώσουν τα προβλήματα. Και είναι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να σηκονομολόγους για να το καταλάβεις. Πάμε αυτή τη στιγμή στον 1,5 χρόνο ενεργειακής κρίσης και ασχολούνται με το πώς θα ρυθμίσουν τα κακώς κείμενα από την καμπύλη της ζήτησης. Δηλαδή τι εννοώ. Πώς θα φτιάξουν και θα δώσουν λύσεις κάνοντας τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν λιγότερο καύσιμο στα αυτοκίνητά τους, λιγότερο ηλεκτρικό ρεύμα, λιγότερα ενεργειακά αγαθά. Όπα. Μισό λεπτό. Μα τώρα που μιλάμε, υπάρχει συμφωνία του κατεπήγοντος, μετά από ένα χρόνο. Ναι. Πλαφόν 188 ευρώ η μεγαβατόρα και είναι το σωστό σήμα στις αγορές. Είναι και η δήλωση του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας πριν από λίγο. Επετεύχθη συμφωνία στις Βρυξέλλες. Πώς τα ακούτε? Κούνια που το κούναγε τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας. Αυτό το λέω. Και το λέω εμψυχρό. Διότι αν νομίζουν ότι με πλαφόν στις τιμές του αερίου και του πετρελαίου θα μπορέσουν να χαλιναγωγήσουν αυτό το πράγμα που έρχεται, αυτό το πράγμα που ήρθε, κούνια που το σκούναγε. Με κάνουν να πιστεύω ότι δεν έχουν ιδέα πως λειτουργεί η αγορά ενέργειας. Ιδέα. Και ό,τι τους σερβίρουν τα υιοθετούν. Θα σας πω κάτι. Εάν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταπολεμήσει αυτό το πράγμα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και να έχει το όπλο το οποίο διαθέτει η Αμερική, θα έπρεπε από το 2014 την προηγούμενη ενεργειακό κράχ μέχρι το 2019 είχε 5-6 χρόνια να το κάνει. Αλλά θα μπορούσε έστω και την τελευταία στιγμή, ξεκινώντας πέρυσι το καλοκαίρι, του 2021 το καλοκαίρι δηλαδή, θα μπορούσε να δώσει άδεια για εξορίξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα πώς να το δώσει αφού ήθελε ενεργειακή μετάβαση άρων-άρων ουδέτερη να είναι? Ενεργειακή μετάβαση με πεθαμένο από το κρύο τον κόσμο δεν γίνεται. Μάλιστα. Την οποία πληρώναμε στη Γερμανία που έπαιρνε τζάμπα το φυσικό αέριο. Για να τα λέμε όλα. Γερμανική πολιτική ήταν αυτή. Και μας πουλάγε και την τεχνολογία. Ξέρετε ποιο είναι το βάθος. Θέλετε να σας πω γιατί δεν είναι. Και σήμερα που μιλάμε, παρότι το σκάνδαλο Qatar Gate κτλ., το lobbying παίρνει και δίνει. Δεν ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Ακόμα και σήμερα για πόσο θράσος μιλάμε. Το βάθος ξέρετε ποιο είναι. Όλη η αγωγή να ξανακινήσουν από την αρχή και να υπάρχει ανάκαμψη του σχεδίου, του γερμανικού σχεδίου για αγωγό από το Κατάρ, θα περνάει από την Τουρκία και μέσα στο Βαλκανίο, όχι από την Ελλάδα, θα ανεβαίνει στη Γερμανία. Ένα σχέδιο που πέθανε πριν 16-17 χρόνια. Αυτή είναι η ολυσία. Και μας λένε τώρα εμάς μη μιλάτε, δεν είναι μη μιλάτε, λένε γιατί τα λέτε. Τι θα πει γιατί τα λέμε, αφού φτάσαμε στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Τι θα κάνουμε, παραμυθιάσουμε τον κόσμο και θα του λέμε ψέματα, θα του λέμε ξέρω εγώ μια ωραία πεταλούδα και τραγουδάκια για μικρά παιδιά. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν
Θα σας πω κάτι. Αν... Εγώ δεν είπα να σταματήσει να χρηματοδοτεί τις ΑΠΕ, τις ανεμογεννήτριες. Μισό λεπτό για να το απαντήσετε συνολικά. Λέει εδώ άλλος φίλος. Μήπως δεν είναι θέμα οι γερμανικές ΑΠΕ και τα συμβόλαια για 117 δισεκατομμύρια μέχρι το 2030 που πρέπει να παίρνουν υψηλές τιμές μέσω φυσικού αερίου στο χρηματιστήριο ενέργειας. Πλέον το θέμα είναι καλώδια και όχι αγωγή για ΑΠΕ. Θα σας πω, η συνολική μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ενέργεια, η οποία προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί έως το 2050, όλο το σχέδιο αυτό, πριν το φετινό κύκλο του 2021-2022 και όλο αυτό, είχε υπολογιστεί στα 117 τρισεκατομμύρια δολάρια και τώρα έχει εκτιναχθεί το κόστος με τα σημερινά δεδομένα στα 150 τρισεκατομμύρια δολάρια. Συγγνώμη, ποιος το πληρώσει αυτό? Δεν έχετε καταλάβει ότι αυτό το σχέδιο της μετάβασης μας έχουν βάλει και το πληρώνουμε εμείς οι ιδιώτες? Εμείς το πληρώνουμε. Μέσα από υπέρογους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα από υπέρογες τιμές των καυσίμων, από ΦΠΑ που εισπράττουν όλα τα κράτη, από τέλη διάφορα. Εμείς πληρώνουμε το σχέδιο τους. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι τα κέρδη δεν θα εισπράξουν μαζί. Εμείς θα το πληρώσουμε σαν επένδυση, αλλά τα κέρδη θα τα μοιράσουν άλλοι. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Δεν το βλέπει ο κόσμος, αυτό το πράγμα γίνεται αυτή τη στιγμή. Και καταδικάζουν εμάς, επειδή συζητάμε και λέμε ότι παιδιά, αυτό πράγμα δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλουμε τον Ευρωπαίο και τον Αμερικάνο πολίτη να πληρώσει τα σχέδιά σας. Πληρώστε τα εσείς που θέλετε πράσινη μετάβαση. Γιατί δεν κάνετε ένα πρόγραμμα γέφυρας? Φωνάζουμε πάρα πολλοί κόσμος. Χρειάζεται πρόγραμμα γέφυρας. Δεν μπορεί να καταργήσει σήμερα το πετρέλαιο, ούτε μπορεί να καταργήσει σήμερα το φυσικό αέριο. Είναι ασανόητος. Θα πεθάνει κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Αν λοιπόν θες πραγματικά να επιτύχεις πράσινους στόχους, επειδή δεν μπορεί ο πλανήτης σήμερα να καταναλώνει λιγότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο τη μέρα, ούτε και όπως και να γίνει, απέδειξε η ιστορία με το lockdown όταν κλείσαμε τον πλανήτη, ότι κάτω από 80 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα είναι όνειρο απατηλό. Αυτή είναι η ανελαστικότητα του πετρελαίου, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η κατανάλωση. Άρα εσύ πού πας τώρα? Πού πας να πεις ότι καταργώ το πετρέλαιο? Το μόνο που κατάφεραν ήταν να κάνουν μια συμμαχία, να κάνουν συμμάχους αυτούς που ήταν μέχρι προχθές ανταγωνιστές. Και να στρέφονται όλοι αυτοί εναντίον μας. Αλλά ακόμα και τώρα, αν θέλανε, θα μπορούσαν. Πώς λειτουργούν τάχιστα, fast track, όταν πρόκειται για ανεμογεννήτριες? Για κοιτάξτε. Τακ, τακ. Γιατί δεν το κάνεις το ίδιο για το πετρέλαιο? Γιατί δεν το κάνεις το ίδιο για το φυσικό αέριο? Μην μου πείτε ότι δεν έχει η Ευρώπη πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Βγάλαμε εμείς πρώτοι το δίκτυο Brent με τα 5 πηγάδια και μετά το παίζουμε πράσινη λόρδη και αρχίζουμε και λέμε Groningen. Κλείνουμε το πεδίο αυτό. Γιατί το κλείνετε? Δεν μας χρειάζεται. Αποθήκες στο Yorkshire. Σας λέω για την Μεγάλη Βρετανία. Φυσικού αέριου. Τις κλείνουμε. Γιατί τις κλείνετε? Είναι αντιοικονομικές. Και δεν μας αρέσει το μάτι. Κοιτάσματα Κρήτης, Καστελορίζου, Κύπρου και όλα αυτά. Δεν θέλουμε αγωγούς, δεν θα κάνουμε, θα φέρουμε ένα καλώδιο από την, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ένα καλώδιο μας στέλνει ρεύμα η Αίγυπτος. Γιατί? Η Αμερική, σας λέω, αύξησε την παραγωγή της από το 2019, από το 2014 στο 2019, 500% σε πετρέλαιο. Δεν έχει πράσινη πολιτική. Το 2014... αυτός που έκανε την αύξηση της παραγωγής ήταν ο Ομπάμα. Αμφισβητούμε ότι ο Ομπάμα είναι πράσινος? Μήπως πρέπει οι Ευρωπαίοι να ψαχτούν και να δουν ότι το τυράκι στη φάκα είναι για όλα τα κόμματα, για όλες τις πτέρυγες του Ευρωκοινοβουλίου? Θέλω έναν επίλογο, κύριε Δαλή, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο. Τι πρέπει να έχουμε καθαρό λοιπόν? Μυαλό, εντάξει, αλλά ο κόσμος με τα προβλήματα της καθημερινότητας και να τη βγάλει με το κουπόνι, το χάνει και το μυαλό. Σε αυτά που γίνονται εν είδη επικοινωνιακής καταιγίδας, σκάνδαλο, εμείς τι πρέπει να έχουμε να κρατάμε στον πυρήνα τελικώς? Όλοι αυτοί που μέχρι χτες κορόιδευαν τη Σοβιετική Ένωση και μιλούσαν για δελτία με καύσιμα κτλ., πώς αισθάνονται τώρα που η πανίσχυρη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επαναφέρει τα σοβιετικά δελτία? Γιατί για δελτία πρόκειται. Με συγχωρείτε, κύριε Σαχίνη. Τα επιδόματα δεν είναι τίποτα άλλο από δελτία.
έχουμε πάρει τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης? Δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε? Δεν πρέπει να μιλάμε? Εδώ υπάρχει ένα καθεστώς που όποιος μιλήσει και πει πέντε πράγματα διαφορετικά από αυτά που σερβίρουν κεντρικά το σύστημα, διώκεται στο πύρτο εξώτερο. Ναι, αλλά τώρα τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα παίξουμε την κολοκυθιά ή θα αρχίσουμε τις αστικές ευγένειες, ποιος έφτυγε και ποιος δεν έφτυγε? Δεν κάνουν lobbying και δέχονται πιέσεις από διάφορες κυβερνήσεις, διάφορες εταιρείες, όλοι οι κομματικοί σχηματισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Τι θα πούμε, να το κρύψουμε? Δεν βλέπουμε ότι η Φόρντε Λάιεν δεν είναι ικανή να διοικήσει ούτε περίπτερο? Πώς την βάλανε εκεί πέρα? Αυτοί που την βάλανε, γιατί μην νομίζετε, πάνω από 10 άτομα δεν ήταν αυτοί που συνομολογήσαν που την βάλανε τη Φόρντε Λάιεν εκεί. Τι περιμέναν ότι θα κάνει η Φόρντε Λάιεν? Πείτε μου. Πείτε μου. Τι θα κάνει η Φόρντε Λάιεν? Να προσέξει την νιαμελή οικογένειά της? Ή να προσέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πείτε μου, σας παρακαλώ. Λογικό ερώτημα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε. Θα γίνει ο κόσμος, και με αυτό κλείνω, ναι. Ο κόσμος πρέπει να ακολουθεί πιστά, όχι αυτά που λέω εγώ, εσείς, οποιοςδήποτε, και εμάς να μας γράφει. Σωστό. Να μην ακούει κανένα. Έναν κανόνα πρέπει να ακολουθεί. Follow the money. Ακολουθήστε τη μυρωδιά του χρήματος και να βρείτε τα πάντα. Δεν χρειάζεται κανένα να σας τα πει. Λοιπόν, κύριε Αδαλή, χρειάζονται φωνές και σκέψεις να ακούγονται. Περισσότερα στο Αδαλής.gr πρέπει να το πω αυτό. Και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και εύχομαι στον καθένα που μας ακούει, σε όλους, υγεία. Αυτό θα μας χρειαστεί. Υγεία. Έχετε δίκιο. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Είσαι.